Χαίρετε, καλησπέρα, τι μου κάνετε? Τα καταφέρνω και ανεβάζω vlog. Το βράδυ της Κυριακής, 24 Ιανουαρίου 2021, και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που νομίζω κουμπώνει ωραία και με τα προηγούμενα που κάναμε και με το vlog που παρουσιάσαμε χθες το βράδυ anti-live. Γιατί δεν τα καταφέρνω να στεριώσω σε μια σχέση, ρωτάει μια φίλη. Καλησπέρα Θέκλα, θα ήθελα να πω και εγώ την ανησυχία μου, μιας και σας παρακολουθώ στο YouTube. Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες συμβουλές σας. Μιλάτε με απόλυτη λογική και τα λέτε τόσο απλοϊκά όπως είναι στην πραγματικότητα. Ελπίζω να τα λέω απλά και όχι απλοϊκά. Είμαι μια κοπέλα 30 χρονών, μένω σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο και πολλά χρόνια δούλευα βράδυ σε κλαμπ και εστίαση. Λόγω ενός πένθους που είχα όταν ήμουν 20 χρόνων, έχασα ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο συγγενικό και βρήκα παρηγοριά εκεί, σε αυτή τη δουλειά. Τα βράδια δεν μπορούσα να κοιμηθώ, είχα πάθει σοκ. Δουλεύοντας βράδυ, γλύκανα κάπως τον πόνο που περνούσα τότε. Παράλληλα, εκείνη την εποχή έκανα ψυχοθεραπεία, λόγω πένθους, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησε αρκετά, με έκανε απλώς να συνειδητοποιήσω την κατάσταση. Δεν μπορείς να ξέρεις όμως πώς θα ήσουν αν δεν έκανες ψυχοθεραπεία τότε. Πριν ένα χρόνο, επειδή μπέρδευα τις σκέψεις μου και περνούσα ένα περίοδους κρίσης πανικού, διαγνώστηκα από ψυχίατρο ότι είχα αγχώδη διαταραχή, λόγω όλου αυτού του στρες που είχα περάσει τότε. Μου έδωσε μια ήπια αγωγή, η οποία μπορώ να πω με βοήθησε αρκετά να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου. Το θέμα μου σήμερα είναι ότι έχω έναν άντρα εδώ και 3 χρόνια στη ζωή μου, ο οποίος είναι αρκετά μεγαλύτερος μου, πάνω από 10 χρόνια μεγαλύτερος μου, με τον οποίο δεν έχουμε βάλει ταμπέλα σχέσεις. Βρισκόμαστε συνέχεια, αλλά δεν κάνουμε εξόδους. Πάω απλώς σπίτι του, συνευρισκόμαστε και μιλάμε στο τηλέφωνο σαν πως και να έχουμε σχέση. Έχω κάνει συζήτηση για την εξέλιξη αυτής της κατάστασης και αυτό που μου λέει αυτός είναι ότι η προτεραιότητά του είναι τα επαγγελματικά, για να τα ανεβάσει όπως τα θέλει αυτός εκείνα που θέλει να τα ανεβάσει. Η αλήθεια είναι ότι πριν ένα χρόνο είχαμε πολλούς τσακωμούς γιατί βαριόμουν αυτό το πράγμα και του το έλεγα ευθέως. Η αλήθεια είναι ότι οι εμπειρίες μου με τις άντρες δεν ήταν και καλύτεροι. Πριν από αυτόν έβγαινα και με άλλους άντρες και με πρώην, αλλά όλοι ήταν για λίγο. Μόλις έβλεπαν ότι ερχόμασταν κοντά, εξαφανιζόντουσαν. Βγάζανε ζήλιες και μια ανούσια επιθετική συμπεριφορά ή με κάνανε μπλοκ στα social, ενώ στην αρχή ήταν γλύκες με δώρα κτλ. Μόλις γινόταν σεξ, άλλαζα συμπεριφορά. Η αλήθεια είναι ότι έλκω πολύ μεγάλη μάζα ανδρών και νομίζω ότι ίσως με βλέπουν ως τρόπαιο, trophy wife or trophy girlfriend. Ποτέ δεν πίεζα κανέναν άνδρα για την ταπέλα σχέσης, ήμουν χαλαρή. Παλιά στενοχωριόμουνα που συνέβαινε αυτό, είχα πάθει και ένα είδος κατάθλιψης, απλά πλέον, απλώς μου βγαίνει αναισθησία και τους αγνώ. Μετά πολλά κρατώ ακόμα τον άνδρα που είχα εδώ τα τελευταία 3 χρόνια, παρόλο που δεν έχει εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό, γιατί βλέπω ότι στην πράξη είναι ο μοναδικός που με έχει δεχτεί όπως είμαι σε χαρακτήρα. Και το πιο σημαντικό για μένα ότι δούλευα βράδυ και δεν άκουγα μουρμούρα και στήριζε το χαρακτήρα μου. Τι πιστεύετε ότι οφείλεται σε όλο αυτό? Ή μάλλον σε τι πιστεύετε ότι οφείλεται όλο αυτό? Σε τι πιστεύετε ότι οφείλεται όλο αυτό? Φιλενάδα, καταρχάς να σου πω ότι λυπάμαι για την ταλαιπωρία που πέρασες στην πολύ τρυφερή ηλικία των 20 χρόνων, να βιώσεις αυτό το έντονο πένθος αγαπημένου σου προσώπου. Λυπάμαι. Γιατί δεν στεριώνεις σε μια σχέση, το ερώτημα, το γενικότερο, θα το απαντήσω και για σένα ό,τι μπορώ να πω, αλλά θα το επεκτείνω και για όλους μας. Ξεκινάμε από σένα που έστειλες την επιστολή. Λες ότι ελκύεις μια μεγάλη μάζα ανδρών. Μπορώ να φανταστώ ότι είσαι μια εμφανίσιμη κοπέλα, μια σεξι κοπέλα, με ομομόρφη, ελκυστική, και λες ότι πολλοί από αυτούς ή περισσότεροι σε βλέπουν ως γυναίκα τρόπαιο. Δηλαδή αν έχω στο πλάι μου αυτή τη γυναίκα θα με ζηλεύουν οι άλλοι ότι έχω αυτή την ωραία γυναίκα στο πλάι.
Λες ότι δούλευες ή δουλεύεις ακόμη νύχτα και εξηγείς ότι ο λόγος που το κάνεις είναι επειδή δεν μπορούσες να κοιμηθείς τα βράδια λόγω του πένθους και ήταν μια διέξοδος αυτή των εργαστής βράδυ, αλλά φαντάζομαι ότι εργάζεσαι και για την επιβίωση σου, δηλαδή διαβίωση σου. Δεν είναι μόνο επειδή δεν μπορούσες να κοιμηθείς τα βράδια. Καλά έκανες και πήγες στο ψυχίατρο πέρσι που πήγες και πήρες την αγωγή που σου έδωσε και να την ακολουθήσεις για όσο καιρό χρειαστεί. Στη φάση που είσαι τώρα, που είσαι 10 χρόνια μετά από την απώλεια, ίσως τώρα να είσαι πιο έτοιμη από ποτέ να κάνεις ψυχοθεραπεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι μόλις έχουμε ένα πένθος, μόλις έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και να πηγαίνουμε στο ψυχολόγο, δεν μπορούμε να κάνουμε στην ουσία ψυχοθεραπεία. Πρώτες βοήθειες θα μας δώσει ο ψυχολόγος εκείνο το πρώτο χρονικό διάστημα, που είναι απαραίτητες οι πρώτες ψυχολογικές βοήθειες. Έχουμε ένα βίντεο στο κανάλι που είχαμε κάνει μια εκπομπή με την Αριστονίκη, πρώτες ψυχολογικές βοήθειες, την οποία την είχαμε κάνει τότε που ήταν η πυρκαγιά στο μάτι. Άμα ψάξετε στο playlist της εκπομπής Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, θα δείτε ότι τέλος Ιουλίου του 18 ήταν νομίζω. Ναι. Θα δείτε ότι τέλος Ιουλίου του 18 είχαμε κάνει μια τέτοια εκπομπή για τις ψυχολογικές πρώτες βοήθειες. Και επίσης και στο ιστοσελίδα μου έχω ένα άρθρο, στα άρθρα, στο theklapetitou.com, που έχω ανεβάσει ένα άρθρο που έχω βρει κάπου αλλού για τις ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και αναφέρω και την πηγή. Λοιπόν, όταν έχουμε πένθος, όταν έχουμε μια πολύ τραυματικό γεγονός, χρειαζόμαστε να πάμε στο ψυχολόγο και πάμε για να πάρουμε τις πρώτες βοήθειες. Δεν λες πόσο καιρό έκανες ψυχοθεραπεία, υποθέτω ότι δεν θα κάνεις μεγάλο χρονικό διάστημα ψυχοθεραπεία. Τώρα είναι η περίοδος για να κάνεις ψυχοθεραπεία ουσιαστικά, να ασχοληθείς ουσιαστικά με τα θέματα σου. Και αυτά που σου έχει αφήσει το πένθος τότε, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία σε επηρεάζουν, όπως επηρεάζουν και όλους μας από την πρώτη παιδική μας ηλικία. Είναι αδιανόητο, είναι εκπληκτικό το πόσο πολύ μας επηρεάζει η παιδική μας ηλικία στο πώς λειτουργούμε ως ενήλικες στην ερωτική μας ζωή. Απόψε Κυριακή βράδυ ετοίμασα το βίντεο που θα δουν αύριο οι φίλοι στη συμμετοχή που διαβάζω από το βιβλίο της Ρόμπιν Νόργουτ «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο είναι ένα βιβλίο που συστηνώ όλοι να διαβάσετε. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή στα ελληνικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μπορείτε όμως να το αγοράσετε σαν e-book, ηλεκτρονικό βιβλίο, όπως το έχω βρει εγώ και το έχω αγοράσει. Και διάβαζα ένα κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο κεφάλαιο που διάβαζα σήμερα, από το πέμπτο κεφάλαιο, που αύριο στη συμμετοχή θα το δείτε, που λέει για το πώς μεγαλώνοντας ένα κορίτσι σε μια οικογένεια που δεν του δίδεται προσοχή και δεν του δίνεται σημασία από τους γονείς ή από τη γιαγιά σε μια περίπτωση που έλεγε εκεί πέρα μια ιστορία, μεγαλώνοντας αυτή η γυναίκα ψάχνει να βρει άνδρες οι οποίοι δεν θα την θέλουν, δεν θα της δίνουν προσοχή, δεν θα ασχολούνται μαζί της, για να αναβιώσει έτσι με ένα ψυχοπαθολογικό τρόπο το σενάριο της παιδικής της ηλικίας. Είναι απλοϊκά έτσι όπως τα λέω τώρα, όντως καλά είπες ότι τα λέω απλοϊκά, όμως έχει πάρα πολύ βάθος αυτή η διαπίστωση και ο τρόπος που διατυπώνεται στο βιβλίο είναι συγκλονιστικός και με τις ιστορίες που περιγράφει. Δεν ξέρω αγάπη μου πώς έχεις μεγαλώσει. Δεν ξέρω. Σαφώς έχεις μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να σου έχουν μείνει συναισθηματικά κενά, τα οποία επιδεινώθηκαν και από το πένθος που βίωσες. Είναι δύσκολο πράγμα να αναζητήσουμε, να ελκύσουμε κοντά μας πραγματική αγάπη όταν εμείς οι ίδιοι δεν αγαπάμε τον εαυτό μας και δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε. Υποθέσεις μπορώ να κάνω μόνο για τα παιδικά σου χρόνια και το πώς μεγάλωσες, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα και είναι καλή ιδέα, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνεις ψυχοθεραπεία για να τα συζητήσεις και αυτά τα θέματα, που είναι βασικά, είναι πρωταρχικά αυτά. Πώς ήταν η σχέση μου με τους γονείς μου. Τι είδους συνδεσιμότητα είχα μαζί τους. Έχουμε μιλήσει και στα σεμινάρια, στην εισαγωγή για τα συναισθήματα. Έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές. Έχουμε μιλήσει και σε εκπομπές που φιλοξενώ συναδέλφους. Έχουμε μιλήσει για την θεωρία της προσκόλλησης του Μπολμπάι ή του Μπόλμπι και για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το παιδί ο δεσμός που είχε με τη μητέρα ή με τους φροντιστές ή με το φροντιστή. Οι ανασφαλείς δεσμοί οδηγούν σε παιδιά τα
τα οποία μεγαλώνοντας ως ενήλικες δεν ξέρουν να συνδέονται με ένα ασφαλή τρόπο. Να το κάνω έτσι λίγο πιο λιανά. Εάν η μάνα σου, ο πατέρας σου, αυτοί οι άνθρωποι που σε μεγάλωσαν, μπορεί να είναι μια γιαγιά που μας έχει μεγαλώσει, μια τροφός, αν αυτοί που μας έχουν μεγαλώσει δεν μας έχουν πείσει για το ότι αξίζουμε την αγάπη και δεν μας έχουν αγαπήσει ολοκληρωτικά και χωρίς όρια, αγάπη χωρίς όρια προς το παιδί, το βρέφος, τον ήπιο, χωρίς όρια, όχι χωρίς να βάζεις όρια στο παιδί για τη συμπεριφορά του, αλλά χωρίς να βάζεις όρια στον εαυτό σου, στο πόσο αγαπάς το παιδί. Ίσως δεν είναι καλός τρόπος που του περιέγραψες αγάπη χωρίς όρια. Αγάπη χωρίς εμπόδια. Καλύτερα. Αγάπη χωρίς εμπόδια. Δηλαδή να μην έχει ο γονιός, ο φροντιστής, να μην έχουν δικά τους προσωπικά ψυχολογικά θέματα, τα οποία να βάζουν εμπόδια στο να αγαπήσουν πλήρως και ουσιαστικά τα παιδιά τους. Τα μικρά παιδιά έχουν με τεράστια ανάγκη από την αγάπη αυτών που τα μεγαλώνουν. Τεράστια ανάγκη. Είναι όπως το νερό για τα φυτά και για τους ανθρώπους, όπως είναι το οξυγόνο, όπως είναι το γάλα για τα μωρά. Απαραίτητο για να επιβιώσουν. Έτσι και η αγάπη από τους γονείς είναι απαραίτητη για να επιβιώσει ψυχολογικά ένα μωρό, ένα νήπιο, ένα παιδί, ένας έφηβος. Όμως, δυστυχώς, περισσότεροι γονείς δεν καταφέρνουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, δεν είμαστε σταθεροί στην αγάπη μας προς τα παιδιά μας, κάνουμε λάθη, κάνουμε παραλήψεις και υπάρχουν αυτές οι τρυπούλες στην καρδιά, στη ψυχή των παιδιών μας, αυτά τα κενά μέσα στα παιδιά μας, τα οποία τα κάνουν να θέλουν την αγάπη απελπισμένα, να την ψάχνουν απεγνωσμένα και να μην παίρνουν υπομονή, να μην υπομένουν μέχρι να συναντήσουν εκείνη την αγάπη που να είναι κατάλληλη για αυτούς. Κόρη μου, είσαι με έναν άνδρα 10, 12, 13 χρόνια μεγαλύτερο σου, πόσο είσαι, που είναι σαφές ότι μαζί του έχετε μία σχέση άσχετη, λες δεν βάλατε ταμπέλα και λες δεν πιέζεις εσύ να μπει ταμπέλα. Κοριτσάρα μου, ένας άνδρας που σε αγαπάει πραγματικά και ενδιαφέρεται για σένα θα σου πει είσαι φιλενάδα μου. Θα σου το πει αυτός, δεν χρειάζεται να του πεις έχουμε σχέση, είμαστε μαζί, είμαστε ζευγάρι. Αν διερωτάσαι για το αν είσαι ζευγάρι με κάποιον και αν είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος σε συναντάει για σεξ, σε παίρνει τηλέφωνο, μιλάτε, δεν βγαίνετε έξω και όταν εσύ διεκδικείς τα φυσιολογικά και τα αναμενόμενα σου λέει ότι εγώ είμαι εστιασμένος στην καριέρα μου και η καριέρα μου είναι πολύ σημαντική και δεν μπορώ να αφήσω την καριέρα μου και πρέπει να πετύχω τους στόχους μου, συγγνώμη αγάπη μου, αλλά σε αγαπάει λίγο. Μπορεί να μην αγαπάει καμία άλλη περισσότερο από σένα, την καριέρα του σίγουρα την αγαπάει περισσότερο από σένα, τους στόχους του τους αγαπάει πιο πολύ από σένα, αλλά δεν είναι αγάπη ολοκληρωμένη αυτή. Είναι καλό πράγμα που δεν είναι χτυτικός και καταπιεστικός και να σου λέει γιατί δουλεύεις βράδυ και δεν θέλω να δουλεύεις βράδυ κλπ. Όμως από την άλλη, δυστυχώς δείχνει και μία αδιαφορία απέναντί σου αυτή του η στάση και σίγουρα ότι δεν είναι αυτός ο άνδρας ο οποίος έχει την προσοχή του εστιασμένη στη σχέση και είναι ερωτευμένος με τη σύντροφό του, την αγαπάει ερωτικά και δεν θέλει να τη χάσει. Αυτό που γράφει στο τέλος ότι σκέφτομαι ότι είναι ο μόνος που με έχει αποδεχθεί όπως είμαι και που δουλεύω βράδυ κλπ. Είναι πολύ λίγα αυτά, κόρη μου, για να συμβιβαστείς. Είναι σαν να δέχεσαι να φας τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι ή τα αποφάγια. Δεν σου λέω ότι έχει άλλη φιλενάδα αυτός. Πολύ πιθανόν η φιλενάδα του να είναι η δουλειά του και η καριέρα του και τα οικονομικά του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως, δεν σου δίνει αυτό που δικαιούσε. Τώρα, με τους υπόλοιπους που λες ότι έβγαινες, έκανες προσπάθειες, φλέρταρες κτλ. Και πεζόταν αυτό το παιγνίδι της γάτας και του ποντικού, αυτό το στυλάκι μέχρι να σε κατακτήσω. Λέω μεγάλα λόγια, κάνω πολλές προσπάθειες, δείχνω μεγάλη προθυμία και άμα σε κατακτήσω ερωτικά, σεξουαλικά, τότε ξενερώνω και χάνομαι και σε βρίσκω φορτική και σε βρίσκω πρίχτισα,
στην Αρκό, ότι μου τα πρίζεις δηλαδή και σε μπλοκάρω από τα social. Δυστυχώς είναι ένα τροπάριο το οποίο το συναντάνε πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας. Πολλές γυναίκες μου λένε για τέτοιους είδους συμπεριφορές που συναντούν, αλλά και άνδρες μπορεί να συναντούν τέτοιους είδους συμπεριφορές. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε και άνδρες που βγαίνουν με άνδρες. Λοιπόν, και γυναίκες μπορεί ίσως να κάνουν αυτή τη συμπεριφορά, αλλά πιο συχνά άνδρες κάνουν τέτοιες συμπεριφορές. Ο λόγος είναι απλός. Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι διαθέσιμοι για ερωτική σχέση, δεν είναι διαθέσιμοι για να φτιάξουν στη ζωή τους κάτι όμορφο, απλώς σε επιθυμούν ερωτικά, σε βλέπουν, σε ωραίγονται και θέλουν να σε κατακτήσουν εφόσον είσαι και ωραία γυναίκα και το λες και μόνη σου ότι σου λειτουργούν απέναντί σου σαν να είσαι γυναίκα τρόπαιο. Φταίσαι εσύ γι' αυτό? Όχι. Όχι. Το να σε βλέπουν κάποιοι ως γυναίκα από τρόπαιο, δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό. Δεν φταίσαι εσύ αν είσαι ωραία γυναίκα, δεν φταίσαι εσύ αν είσαι ελκυστική, δεν φταίσαι εσύ αν είσαι σεξι, δεν φταίσαι εσύ αν αρέσεις. Σε καμία περίπτωση. Το πώς μας βλέπει ο άλλος και πώς μας ωραίγεται και πώς μας λιγουρεύεται έχει να κάνει με το δικό του μυαλό και με το πώς λειτουργεί ο δικός του εγκέφαλος. Δεν έχει να κάνει με εμάς. Εσύ όμως, αυτό που μπορείς να κάνεις ή θα μπορούσες να κάνεις όταν συνέβαιναν όλα αυτά, θα ήταν να κάνεις ένα ξεδιάλειμμα πιο νωρίς. Δηλαδή να μην πιστεύεις τα μεγάλα λόγια που λέει κάποιος την αρχή μιας γνωριμίας, τότε που προσπαθεί να σε ρίξει. Να τα ακούς με επιφυλακτικότητα και προσοχή και να δίνεις χρόνο ώστε να διαφανεί αν θέλει απλώς να σε κατακτήσει ο άλλος ως τρόπαιο και μετά να σε παρατήσει σαν στημένη λεμονόκουπα ή αν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για εσένα. Ένας άνδρας που ενδιαφέρεται ουσιαστικά για εσένα δεν θα σταματήσει να προσπαθεί να σε γνωρίσει εάν εσύ καθυστερήσεις τη σεξουαλική συνέβρεση. Ξέρω ότι είσαι νέα γυναίκα. Ξέρω ότι ζεις σε μια κοινωνία που η pop κουλτούρα εξειδανικεύει το σεξ, υπερτονίζει το σεξ ως ένα τρόπο για να συνδέονται οι άνθρωποι. Και είναι αλήθεια ότι το σεξ είναι βασικός τρόπος σύνδεσης των ανθρώπων. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε και σεξουαλικές επιθυμίες και ανάγκες, είμαστε άνθρωποι. Όμως, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση ζωής και να βρούμε μια αγάπη που να είναι αντίστοιχη της ανθρώπινης αξίας μας και να στεριώσουμε σε μια σχέση, χρειάζεται να μην πηγαίνουμε κατευθείαν σε εκείνο το κομμάτι. Εάν θέλουμε απλώς να περνάμε τον καιρό μας ή αν είμαστε σε μια φάση που δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε σχέση για οποιοδήποτε άλλο λόγο και θέλουμε απλώς να εκτονώσουμε λίγο αυτό το κομμάτι μας, καλώς. Εάν όμως θέλουμε να στεριώσουμε σε μια σχέση, αυτό που ρωτάς και εσύ, γιατί δεν μπορώ να στεριώσω σε μια σχέση, χρειάζεται λίγη εγκράτεια. Δεν ξέρω πόσο καιρό, πόσες μέρες ή πόσες εβδομάδες θα χρειαστεί να είναι αυτή η εγκράτεια. Αφελώς έγραφα στο βιβλίο «Με ανατομία μιας γυναίκας» ότι καλά να περιμένεις 3 μήνες, το 2005. Τώρα το 2020 θα έλεγα ότι 3 μήνες είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα θέσω χρονικό διάστημα. Θα πω όμως ότι οι άλλοι μας δείχνουν από την αρχή, ο κάθε άνθρωπος που μας προσεγγίζει, που μας φλερτάρει, μας δείχνει από την αρχή ενδείξεις των προθέσεών του. Δες και το βίντεο που κάναμε τις προηγούμενες μέρες για τους άνδρες οι οποίοι διαχωρίζουν τις γυναίκες σε γυναίκες που κάνουν για γάμο και σε γυναίκες που είναι για διασκέδαση, σε γυναίκες που είναι για σύζυγοι και μητέρες και σε γυναίκες που είναι μπιπ. Εάν πέσεις σε τέτοιου είδους άνδρες, είναι φυσιολογικό και επόμενο να σε διεκδικήσουν για να περάσουν καλά, για να γλεντήσουν και μετά να πάνε κάπου αλλού, να βρουν μια άλλη κοπέλα που κατά τη γνώμη τους να είναι πιο σοβαρή από εσένα, χωρίς να θεωρώ ότι εσύ δεν είσαι σοβαρή, καταλαβαίνεις τι εννοώ, μιλάω για με τη δική τους οπτική, και να την ξεγελάσουν και εκείνη, δημιουργώντας ένα γάμο μαζί της ή μια σοβαρή σχέση μαζί της, χωρίς να είναι με όλη τους την ψυχή εκεί. Αγάπη μου, οι άνθρωποι γύρω μας, οι ολόκληροι δεν είναι πολλοί. Περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας κυκλοφορούν με μισές ζωές, με μισές ψυχές, ας μου επιτραπεί εντός αγωγικών όρος, με μισό μυαλό.
είναι της μισής κατάστασης, όχι της ολόκληρης. Για να έχεις ολοκληρωμένη σχέση, που ολοκληρωμένη σχέση στο δικό μας το γλωσσάρι δεν σημαίνει σχέση που έχεις σεξ απλώς, μια σχέση στην οποία να συνδέονται άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να είσαι ολόκληρος πρώτα εσύ ο ίδιος. Άρα, κουκλάρα μου, η συμβουλή μου θα είναι αυτό που λέω συνήθως και πάντα. Κάνε ψυχοθεραπεία για να γίνεις ολόκληρη εσύ. Να μαζέψεις τα κομμάτια σου, να ενώσεις τα κομμάτια σου, να γίνεις ολόκληρη εσύ και να μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο, να μπορέσεις να λες, να πεις όχι σε ανθρώπους που θέλουν μόνο κομμάτια από εσένα. Είμαι σίγουρη πως είσαι ωραία γυναίκα, είμαι σίγουρη πως είσαι σεξι γυναίκα, είμαι σίγουρη πως είσαι ελκυστική γυναίκα, αλλά είμαι σίγουρη ότι είσαι και πολλά περισσότερο από μόνο αυτά. Άρα, εφόσον άλλαζε την ψυχή σου, για άλλα κλαίει, παραφέρνω, δανείζομαι κομμάτι από το στίχο του Καβάφη, εφόσον ζητάς μια αγάπη ολόκληρη και να αγαπηθείς όπως σου αξίζει, η λύση είναι μία. Ψυχοθεραπεία τώρα, σε αυτή τη φάση της ζωής σου που έχεις πάρει και τη φαρμακοθεραπεία και αντιμετώπισες την αγχώδη διαταραχή, άρα είσαι σε καλή φάση για να μπορέσεις να δουλέψεις με τα θέματα που έχεις μέσα σου και να καλύψεις τα κενά από την παιδική σου ηλικία. Μην αγχώνεσαι, μην τρομάζεις, όλοι έχουμε κενά, όλοι έχουμε πράγματα που τρέχουμε να καλύψουμε με ψυχοθεραπεία. Όλοι εδώ σε αυτό το κανάλι που ψυχοψαχνόμαστε μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί σου. Δεν είναι περίεργη η ιστορία σου, η παράδοξη, δεν έχεις κάτι το ιδιαίτερα αρνητικό εσύ. Αυτή είναι η ζωή. Η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία για να ολοκληρώσεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου και στη συνέχεια θα είσαι σε θέση να δίνεις χώρο και χρόνο για να φανερωθεί αν μία γνωριμία που κάνεις είναι γνωριμία η οποία έχει το δυναμικό για να γίνει μια σχέση που να στεριώσει ή αν είναι μια γνωριμία με έναν άνθρωπο ο οποίος αποφάσισε ότι θα προσθέσω στη συλλογή των ανθρώπων που έχω κοιμηθεί μαζί τους ή των ανθρώπων που έχω κάνει κάτι μαζί τους και αυτή την ωραία γυναίκα. Αυτά που είπα για σένα εφαρμόζουν σε όλους μας. Και το έχω ξαναπεί, δεν έχω δει άνθρωπο άσχημο. Μέχρι τώρα δεν έχω δει άνθρωπο που να μην έχει τη δικιά του χάρη, τη δικιά του ομορφιά, τη δικιά του ελκυστικότητα. Είμαστε όλοι αξιαγάπητοι. Είμαστε όλοι άνθρωποι που έχουμε αξία, ανθρώπινη αξία και δικαιούμαστε ολόκληρους ανθρώπους και ολόκληρες σχέσεις δίπλα μας και μαζί μας. Δικαιούμαστε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Δικαιούμαστε. Ξέρω πόσο δύσκολο πράγμα είναι να είσαι μόνος και να σε πλακώνει η ερωτική μοναξιά ή ακόμη χειρότερα η ερωτική ερημιά. Το γνωρίζω. Το βιώνω και εγώ και το έχουμε βιώσει όλοι σε μεγάλα χρονικά διαστήματα της ζωής μας. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και κάναμε και τη συζήτηση και χθες στο vlog που προβλήθηκε σε ζωντανή μετάδοση και στα σχόλια μετά υπάρχει συζήτηση για το τι κάνεις σε περίπτωση που δεν είσαι σε θέση να έχεις σχέση ή που δεν υπάρχει στον ορίζοντα κατάλληλος υποψήφιος ή κατάλληλη υποψήφια για σχέση όπως τη θέλουμε, τι κάνεις με το κομμάτι σου το συναισθηματικό, τι κάνεις με το κομμάτι σου το ερωτικό, τι κάνεις και στα σχόλια χθες το είπαμε και στο βίντεο χθες το είπα και θα το ξαναπώ και τώρα ότι δεν έχω την απάντηση. Μια φίλη σχολίασε από ό,τι είδα σήμερα στο χθεσινό βραδινό vlog κάτι έτσι πολύ εύστοχο. Λέει αν υπάρχει, λέει, μεγάλη πείνα ερωτική, μπορείς να φας, λέει, και κανένα βρώμικο, αλλά, λέει, να μην το κάνεις το βρώμικο συστηματικό, γιατί χαλά υγεία σου να τρως συνέχεια βρώμικο και δεν γίνεται να διατρέφεσαι συνέχεια με χάμπουργκερ, πίτσες, σουβλάκια και πίτες. Έγραψε μια φίλη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας με το κομμάτι του αυτό. Πραγματικά δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να συμβουλέψω τους άλλους. Ούτε καν τον εαυτό μου δεν είμαι σε θέση να συμβουλέψω. Με την έννοια του ότι είναι πολύ αυθαίρετο να πεις σε έναν άνθρωπο αυτή σου τη λειτουργία θα την διαχειριστείς με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό που έχω να πω όμως είναι να έχουμε συνειδητότητα, να συνειδητοποιούμε ποια πράγματα σηκώνουμε και ποια δεν σηκώνουμε. Αν δηλαδή το να έχουμε κάποιες επαφές τρίπιου τύπου
τρίπιου τύπου, ε. Τρίπιες γνωριμίες. Έτσι, επιφανειακές, έτσι, αυτό που λένε friends with benefits, ή φίλοι με προνόμια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν το αντέχουμε αυτό το πράγμα, το κάνουμε για όσο αντέχουμε, δεν μένουμε για πολύ σε αυτό, γιατί υπάρχει και ένας εθισμός σε αυτά τα πράγματα. Όπως ίσως έχεις εθιστεί και εσύ σε αυτή την τρίπιου τύπου σχέση με αυτόν τον μεγαλύτερο σου άνδρα, ο οποίος έχει προτεραιότητα τις καριέρες του και τους στόχους τους επαγγελματικούς και σε έχει μόνο για κρεβάτι και για παρηγορήτρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει και δεν σου δίνει αυτό που δικαιούσε μια σχέση ολόκληρη. Γιατί δεν στεριώνουμε σε μια σχέση, γιατί ζούμε σε μια εποχή που δεν είναι ευνοϊκή για τις σχέσεις. Γιατί στεριώνουμε σε μια σχέση, γιατί δεν στεριώνουμε σε μια σχέση, γιατί ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι ξεχάσει να σχετίζονται. Η ικανότητα για σχέσεις και για συνδεσιμότητα είναι πολύ χαμηλή στο πληθυσμό, πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί ζούμε μια εποχή όπου υπάρχει κρίση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και ηθική κρίση. Οι άνθρωποι έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό την πνευματική μας πηξίδα, τον ανθρωπισμό μας και λειτουργούμε τρόποντινάς αναρπακτικά πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας. Δεν χάνω την ελπίδα μου όμως, δεν χάνω την καλή μου πίστη στην ανθρωπιά. Ήδη εδώ στο κανάλι που βρίσκεσαι, που είμαστε ήδη 51.000 συνδρομητές, και έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια θεάσεις, βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι, τουλάχιστον άλλοι 51.000 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν παρόμοιες ανησυχίες με σένα. Είμαστε όλοι εδώ μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη παρέα και τα συζητάμε αυτά τα πράγματα και είναι υπέροχο το πώς βρίσκουμε ο ένας παρηγοριά στον άλλον και πώς με το να μοιραζόμαστε τα βάρη μας, αλλά φραίνουμε όλοι. Και αυτό που έχω να σου εισηγηθώ, κορίτσι μου, είναι να μην ξεχάσεις τον εαυτό σου. Μην ξεχάσεις τον εαυτό σου. Μην, ψάχνω να βρω κάτι για να σας διαβάσω. Μην αγνοήσεις την πολύ σημαντική ανάγκη που έχεις για να αγαπηθείς ολόκληρη. Εντάξει. Λοιπόν, η κοινότητά μας, θα σας διαβάσω ένα σχόλιο που διάβασα κάτω από ένα βίντεο, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και το φύλαξε και λέω σε ένα vlog θα το διαβάσω. Λέει μια φίλη, υπέροχη ανάλυση, η Άννα Μάρτο έγραψε αυτό. Κάνω binge watching playlist σήμερα και είναι σαν κάθε πρώτη φορά. Σαν κάθε φορά, πρώτη φορά. Binge watching σημαίνει παρακολουθώ συνεχόμενα. Παρατηρώ κάποιο vlog παλιό που το έχω δει 3 ή 4 φορές και το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά κάθε φορά που θα το δω. Αντιλαμβάνομαι διαφορά στον τρόπο που με κάνει να νιώθω σύμφωνα με τη δουλειά που κάνω με την ψυχοθεραπεία. Πόσο σας ευχαριστώ που μας ανοίγετε τα μάτια. Εδώ και 2 χρόνια περίπου ρουφάω λίγο-λίγο και νιώθω πως τώρα μεγαλώνω. Πόσα πράγματα δεν γνώριζα, πόσους ορισμούς και εξηγήσεις που δεν είχα. Πόσα ανεπεξέργαστα συναισθήματα που δεν μπορούσα να ονομάσω. Η ανακάλυψη της ψυχοθεραπείας ήταν σαν ένα κερί που άναψε στο σκοτάδι μου τα τελευταία 2 χρόνια, όμως εξακολουθούσα να νιώθω μόνη, ακόμα και αν η ψυχολόγος με βοηθούσε, όπως και εξακολουθεί να με βοηθάει, χρειαζόμουν αυτή την επαφή. Η ανακάλυψη της κοινότητάς μας μου έδωσε το δικαίωμα, μάλλον μου έμαθε ότι έχω και εγώ δικαίωμα να πονάω. Μέσω της επικοινωνίας με όλες τις ψυχές της κοινότητας ένιωσα ότι πλέον και χωρίς αμφιβολία έχω κι εγώ ψυχή. Έμαθα να κλαίω για πρώτη φορά και να νιώθω πως είναι να ξεμουδιάζει η καρδιά μου. Δεν ήξερα πως να κλαίω. Δεν επιτρεπόταν στο περιβάλλον μου. Είχα μάθει να ντρέπομαι. Κατάφερα να κλάψω όμως. Κατανόησα ότι έχω δικαίωμα στην ευαλωτότητα. Ένιωσα για πρώτη φορά αποδεκτή από τον εαυτό μου. Έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω τόσα πολλά. Αγαπώ τόσο πολύ την κοινότητά μας, αγαπώ τόσο πολύ την επαφή μας. Πραγματικά ήθελα να το μοιραστώ, λέει η φίλη Άννα Μάρ, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράστηκες και μου έδωσες την ευκαιρία να το μοιραστώ και εγώ εδώ με όλους μας. Αυτά τα τόσο όμορφα λόγια, τα ενθαρρυντικά και τα αγαπητικά που έχεις γράψει για την κοινότητά μας. Φίλη που έστειλες την επιστολή, έχεις την αγάπη μου. Έχεις την αγάπη του καναλιού όλου. Δικαιούσε αγάπη μου να αγαπηθείς. Δικαιούσε μωρό μου. Μην επιτρέπεις να γίνεσαι τρόπο του καθενός.
ανθρώπου που ψάχνεις σαν αναρπακτικό. Όχι αγάπη. Μπορείς, δικαιούσε και εσύ να έχεις αγάπη και μπορείς να ζήσεις την αγάπη. Και θέλω να κλείσω λέγοντας αυτό. Πολλές φορές ακούμε να λέμε ότι κάποιες γυναίκες ζηλεύουμε τις πιο όμορφες γυναίκες, τις πιο σεξι γυναίκες, τις πιο ελκυστικές γυναίκες και λέμε γιατί να μην είχα τον boy της, γιατί να μην είχα την εμφάνιση της, γιατί να μην ήμουνα τόσο ποθητή όπως είναι αυτή, γιατί να μην με θέλουν οι άνδρες τόσο πολύ όπως τη θέλουν αυτοί. Δείτε αυτή η κοπέλα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι πάλι δεν στεριώνει σε σχέση και πάλι δεν νιώθει ευτυχισμένη. Και το έχω πει πολλές φορές ότι η αφορμή για να γράψω το πρώτο μου βιβλίο, Η Ανατομία Μιας Γυναίκας, το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα μου δωρεάν σε μορφή flipbook, σε όποιο θέλει να το διαβάσει. Στο σελίδα μου έχει τη διεύθυνση thekla.com και το οποίο υπάρχει και στην, και στη συμμετοχή, το διαβάζω όσοι είναι στη συμμετοχή τα δύο πρώτα βιβλία μου και τώρα το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρκουτ, Γυναίκες που αγαπούν πολύ, έχουν πρόσβαση στα βίντεο που διαβάζω αυτά τα βιβλία. Όπως είχα πει και το πρώτο μου βιβλίο, αφορμή να το γράψω ήταν μια κοπέλα που γνώριζε ότι είχε όλα τα καλά, όλη την ομορφιά, όλη την ελκυστικότητα, όμως δεν μπορούσε να είναι ευτυχισμένη, γιατί δεν είχε καλή σχέση με τον εαυτό της και γιατί είχε κενά από το μεγάλωμά της. Αγάπη μου, αγάπης μου, αγαπάμε ένας τον άλλο, ευχόμαστε να έχουμε δυνάμεις και αντοχές για να, πώς να το πω, για να δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται και στον εαυτό μας να ολοκληρωθούμε ως προσωπικότητες, αλλά και στους άλλους ανθρώπους γύρω μας, να μας δείξουν αν όντως έχουν τα στοιχεία εκείνα που είναι κατάλληλα για μας και αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει μια σχέση ολόκληρη και όχι τρύπια, όπως είπα προηγουμένως. Έχετε την αγάπη μου όλοι. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές που μου στέλνετε για τις διακοπές. Είμαι εδώ στην εξοχή, είμαι στα βουνά, έχει πλην 10 αυτή τη στιγμή. Είμαι μέσα όμως, έχει θέρμανση, φορώ τις ζακέτα, είδατε. Έχω βγει στο χιόνι σήμερα, έχω περπατήσει, ήταν ωραία. Είχε ήλιο και χιόνι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Καλή δύναμη να έχουμε όλοι και θα τα πούμε. Φιλιά!